Θέλουμε, κύριε Πάγκαλη, ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να μην είναι Έλληνες με την έννοια της ταυτότητας ελληνικής, αλλά είναι πραγματικοί Έλληνες. Συμμετέχουν τη συμμετέρας παιδείας. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Θέλω να συμπληρώσω ορισμένα πράγματα. Η έρευνα, ξέρετε, είναι κάτι ουδέτερο, είναι ψυχρό. Δεν λέει αυτό μου αρέσει, αυτό δεν μου αρέσει. Κυρία Σουβαλτσή, καθότι έμπρακτη αρχαιολόγος, καταλαβαίνει. Ό,τι βρίσκει είναι καλό. Μετά, αν μπορούμε να το ταξινομήσουμε, ακόμα καλύτερα. Είπε ο κύριος Γεωργιάδης ότι είναι ανοιχτό το θέμα της καταβολής, των καταβολών των Ελλήνων. Πέφτουμε σε μια απίστευτη παγίδα. Σήμερα λεγόμαστε Έλληνες. Είναι 30.000 χρόνια, πώς λεγόμαστε. Εδώ είναι ένα δίλημα. Βλέπουμε φύλλα. Πολλά φύλλα. Ας πούμε, η κοιτίδα, έτσι εμείς όπως το έχουμε εντοπίσει, του ελληνισμού βρίσκεται μεταξύ Φεακίας, Παξών και της Θεσπρωτικής Υπήρου. Μάλιστα. Άρα λοιπόν εκεί πέρα πάνω, δηλαδή εκεί. Παξούς, εκεί. Κέρκυρα. Εκεί. Και Θεσπρωτία. Εκεί είναι η κοιτίδα. Του ελληνισμού. Δεν μιλάμε του ελληνικού. Δηλαδή... Τελευταία κουβέντα για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε και να προβάλλουμε τον πολιτισμό που αφήσαν οι πρόγονοι στην καθημερινότητά μας. Θα μείνω από την κουβέντα, από την τελευταία, για να συζητήσουμε για τα ελευσίνια μυστήρια. Εάν δεν μελετήσουμε την Ιουδαϊκή θρησκεία, η οποία είναι η μονοθεϊστική θρησκεία της παλαιολιθικής μας ζωγόνης, δεν πρόκειται να μάθουμε και να καταλάβουμε απολύτως τίποτα. Πρέπει να αρχίσουμε να αλλάξουμε νοοτροπία. Δεν γυρίζει αυτή τη στιγμή ο πλανήτης γύρω από τον Έλληνα. Γυρίζουμε εμείς αλαχανιάζοντας. Υπήρχε όντως και προϋπήρχε την παλαιολιθική εποχή πολιτισμός που δεν περνάει από το μυαλό μας. Αυτά είναι σπαράγματα που βρίσκουμε και ακούμε. Μόνο αν μελετήσουμε την Ιουδαϊκή αρχαιολογία, την ελληνική μας αρχαιολογία και την αλβανική αρχαιολογία, οι οποίοι πλέον όποιος θέλει ας το δει έμπρακτα, έτσι. Ας ανοίξει στο Google, ας πάει στο χάρτη και να δει ότι λέγεται αυτό αποκαλούνται σκυπετάριοι. Εμείς τους βρίζουμε όμως. Κύριε, ξεχνάμε ότι είναι οι Λυριοί, έτσι. Είναι οι γέγιδες, οι γίγαντες. Οι γίγαντες έχουν και οι Εβραίοι στη βίβλο τους. Τι έγινε, παιδιά, ας πούμε. Μήπως θα έχουμε ξεπουλήσει στην κυρολεξία όλα εν ονόματι, ξέρω εγώ, ποιου. Κύριε Πετρίδη, υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να σχολιάσετε?